Πολύ μεγάλο μήνυμα στέλνεις. Τζιμάρα Σκάψ, ο πατέρας της Κρίστα, να είναι γερός ο άνθρωπος, να καλά και η Κρίστα ήταν ακαδημαϊκός και είναι. Η κόρη του πάει και γαμιέται από χόμπι, βίζεται από χόμπι και ο πατέρας ήταν ακαδημαϊκός. Είπα η μαμά της νομίζω, δεν θυμάμαι. Ο μπαμπάς της... Ποιος ήταν ακαδημαϊκός ρε φίλε, ο πατέρας της ή η μαμά. Ο μπαμπάς της στέλεχος τράπεζας, ένα από τα δύο. Ήτανε. Ο μπαμπάς της στέλεχος τράπεζας, κάτι στέλεχος τράπεζας. Στην Πράγα. Και η κόρη του πηδιόταν από χόμπι, βίζεται. Φοβερές αρχές την έδωσε. Καλάκα, τι ψωμί έχεις δώσει ρε μαλάκα. Το Θεό σου δεν έχεις. Τι ψωμί έχεις δώσει. Ο ένας μεγαλοκαμπτικός. Έχεις δώσει ψωμί στον κόσμο ρε μαλάκα. Παιδιά, δείτε η ωραία της ημέρας με Κατρίν Ντενέβ. Είναι μια μορφωμένη γυναίκα με σύζυγο πάμπλουτο με και το έχει αυτό το κάνει για τη φάση της. Στην Ευρώπη παίζει Κατρίν Ντενέβ η ωραία της ημέρας. Δες το. Δεν υπάρχει. Δεν μου λες. Η Κρίστα. Κάτι την οποία και... την έβλεπες. Άσχετο με αυτό που λέμε δεν τώρα. Βασιλιάς αγοράκι. Μουνάρα η Κρίστα, από οικογένεια η Κρίστα, με λεφτά η Κρίστα, πηδιόταν για να παίρνει χαρτζηλίκη η Κρίστα. Ήρθε ένα μήνα για να κάνει εδώ πέρα και χαβαλέ. Να κάνει χαβαλέ με επιχρήμαση. Το έχω πει. Τις επιχρήμαση. Χατζινάκο, τις κάνανε. Τις κάνανε. Καταρχήν σε όλα σε διέψευσε ο Παπαδόπουλα. Σε όλα. Ποια? Σε έδωσε στεγνά ο Παπαδόπουλα. Περί μήλων και αυτά. Δεν έχει τα διέψευσε όλα. Καλά, ο Παπαδόπουλα και βλάκα. Παπαδόπουλα τα διέψευσε όλα. Ψω! Δεν έχει γίνει αυτό. Όχι, όχι, τίποτα. Ούτε τα μισά. Όχι, ρε. Παπαδόπουλα τα έχει. Γκολ! 0-5. Ακόμη παίζει ο Φώτης. Ναι, θα τον βγάλει. Δεν κάνω πλάκα, είναι επικίνδυνο. Καλά λέει ο Τζινάκος. Καλά λέει. Δεν μειώνω κάτι ρε φίλε τον Πανετολικό. Είχαμε δύο μάτς τώρα. Παίζαμε ημιτελικό, δεν θα έχουμε αντιπαλότητα ρε φίλε δύο μάτς. Τι να κάνω. Δύο μάτς είχαμε αντιπαλότητα, τι να κάνουμε ρε φίλε. Δεν έχω, τον Πανετολικό το σέβομαι. Ζωγράφου είδα πάνω, λες να έχει πάει ο Μαντούβαλος στο γήπεδο. Ναι, ναι. Να τους, να τους, τόσο ο Μαντούβαλος. Δεν ζωγράφου. Ωραίο το φιλικό εδώ έχει γεμίσει. Πω από τις πουτάνες. Φιλικό, φιλικό. Με δύο κορνέζος. Ο Τζανετόπουλος τι ζήτησε εδώ. Ο Ιωαννίδης με άλλαξε παπούτσια. Πού πήγαν και τα πράσινα που είχε, ρε. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Πανεύκολη ερώτηση. Ποιον κράζατε που έπεσε σε εσάς εννοείται με κόκκινα παπούτσια. Είχε γίνει θέμα. Λεοντίου, ρε μαλάκα. Λεοντίου. Λεοντίου. Ωραίος, ο Λισαντέμπε φορούσε και αυτός κάτι περίεργα, κίτρινα, δηλαδή κάτι... Ναι, νομίζω όχι ο Λισαντέμπε. Όχι κόκκινα, όχι κόκκινα. Όχι κόκκινα. Ναι. Ο Λεοντίου φορούσε κόκκινα, αδερφέ. Είχε γίνει ολόκληρο σούσουρο με τον Λεοντίου. Αυτός που κρατάει τη σημαία του Παναθηναϊκού μου φαίνεται λίγο σε μαντούβαλα. Kill Bill. Μαλάκα, τι ψωμί έχει. Τώρα βάζεις το Στάνκο. Να αλλάξει να σου πω λίγο κάτι. Τι ωραίες εκπομπές. Ανάλαφρες. Αφού τελειώσει το πρωτάθλημα και τα λοιπά, okay. Το καλοκαίρι θα έρθουμε Μάριο να κάνουμε μια βραδινή εκπομπή ανάλαφρη, να ξέρετε. Ωραία. Το ψήνεις. Και τώρα. Μαθαίνεις και τώρα. Το μαθαίνεις και τώρα, να σε βολεύει. Δεν εννοώ απόψε, κατάλαβες τι εννοώ. Το ψήνεις. Αλεξάνδερ! 0-5 ο Παναθηναϊκός, μαγιά του και κουβέντα για φιλικό. Λέει. Δεν λέω τι είναι. Η Λαμία όμως στην άκρη του ΠΑΟΚ μας είχε 0-1 λέει στο. Στο 7 λέει. Απλά λέει τραγικό, λέει ο Αλεξάνδερ. Ευχαριστούμε για τον donate. Αλεξάνδερ, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε για τον donate. Το γύρισε η Βίλα. 0-5 Γιάννη, μην αργείς μετά. Μετά! Τώρα έχουμε 7 η ώρα. Τι ώρα το Άρης, τι ώρα παίζει? 7.30. Θα είμαστε απέναντι. Σήμερα δεν πειράζει. Τι να κάνω. Ακαϊντίν έξω σωστά έχει κάρτες ο Ακαϊντίν. Με τον Ιωαννίδη πριν έκανα λάθος. Δεν έχει ο Ιωαννίδης. Με ποιον το κάνεις? Έξω ο Μπακασέτας μέσω Μαντσίνη. Βασίλη, τον Άρη, με ποιον το κάνεις? Εσύ και ο. Εγώ και ο Ραπτόπουλος θα είμαι. Τα δυο σας. Ο Στέλιος που είναι, ρε μαλάκες. Ναι, μου στείλε, δεν θα είναι. Φεύγει τα Σαββατοκύριακα, έχει δουλειές στην Ελευθερούπολη και φεύγει συνέχεια. Θα είναι μεσοβδόμαδα σίγουρα για τον τέρμπι, μου είπε. Και σήμερα δεν μπορεί να είναι. Ελευθερούπολη, για... Ελευθερούπολη τι δουλειά έχει? Εκεί, από εκεί είναι. Ρε. Α, από εκεί είναι. Ναι. Ναι, νομίζω από ένα χωριό που είναι κοντά. Καταγωγή του. Ιωαννίδη πάλι μέσα τον βλέπω, δεν τον βλέπω να βγαίνει. Πώς δεν το βγάζει, τι νόημα έχει. Μαλάκα, τι σταυρό που βάλαμε. Βγάλει τον αρετέρι ψυχούλα με τον Ιωαννίδη τώρα. Να έχει 20 λεπτά ξεκούραστο να είναι με την άλλη. Βγάλει τον αρεσί Φατίχ τώρα να πούμε. Να του, ποιο ξεντίνεται. Τα φιλικά σταματάνε στο 2 με 3-0. Δεν τον ξεφτυλίζουν τον άλλον, λέει ο σοφός Ξάνθιο. Λέει. Άστο Ξάνθιο, λέει. Άστο, φίλε. Άστο.
Σημαίνει να σου λέει ότι αυτό δεν είναι φίλικο, αλλά λέει. Κατάλαβε τι λέει. Γενικά. Αυτό κατάλαβε. Γιάννης λέει γενικά. Όχι, γενικά λέω. Δεν υπάρχει κανόνα αυτό. Δεν υπάρχει κανόνα. Ναι, ναι, αλλά και εδώ πέρα έχει δίκιο τώρα. Κάνει από τότε, κάνει και 05-06. Τζιμπάρα κάπου δεν ούτε καν διαβάζω, αδερφέ, ούτε καν διαβάζω πλέον. Δεν ασχολούμαι. Γκίνες παγωμένες Kill Bill, μαύρη γκίνες. Πες μου ότι είναι και μαύρη να ανέβεις στην εκτίμησή μου ακόμα περισσότερο. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι όλες οι ιστορίες του Μάριου είναι από ρομαντικά μυθιστορήματα που διαβάζεις στις διακοπές. Dimshit μεγάλο μήνυμα. Πρόσεξε, η διαφορά είναι στο περιστατικό με την Κρίστα ήταν ο Παπαδόπουλος παρόν. Ο Παπαδόπουλος παιδιά με παίρνει τηλέφωνο. Αλήθεια. Ναι, και το διέψευσε. Τι θα πάρω, ρε. Ποιο μήλο λέει, κρατούσε. Πότε έγινε αυτό, λέει. Εδώ θυμάται, ρε, πως τι. Άμα δεν έχει μνήμη, ο Παπαδόπουλος έχει κάνει 5 μπαλονάκια. Δεν είναι καρδιά αυτή, παιδικό πάρτι. Καταρχάς, πες μου, είναι καλά. Είναι καλά. Τον πέρανε τον άνθρωπο. Όχι, όχι. Στην καρδιά του τάραξε. Τι σχέση έχουν τα μπαλονάκια με τη μνήμη, ρε μαλάκα. Έχει κάνει 3-4 μπαλονάκια. Άλλο λέω. Δεν είναι καρδιά, αυτό είναι παιδικό πάρτι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Με παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι. Ήταν η Παρασκευή, η Σάββατο, ο κανονισμένο εγώ να βγω με την κοπέλα που μου είχαμε τότε. Μαλάκα. Μου λέει άστα, πάρε λεφτά και έλα. Λέω τι έγινε, ρε που θες. Ο Παπαδόπουλος είπε ότι έγινε. Απλά για το Μήλο είπε ότι δεν έγινε. Ναι, το Μήλο δεν το θυμάται. Το σκηνικό δεν έγινε έτσι. Το Μήλο δεν το θυμάται. Η Κρίστα είχε εδώ, τρεις προτάσεις γάμου σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Οι δύο ήταν από άτομα θαμώνες του Μπελέρ. Ο ένας πήγε στο δικηγόρο του. Μπελέ, τον Μπελέ. Το γνωστό Μπελέ. Πού πάει, δεν υπάρχει πια. Γίνει σκατά. Δεν περνάμε και δεν πήγαμε. Πούμε το παλιό, φύγαμε. Τότε ήταν όλοι, ξέρεις. Όχι, έχει χαλάσει. Τον Μπελέ ήταν, ναι, έχει χαλάσει. Ήταν τότε όλοι με σηκωμένη μύτη έτσι. Πήγε ο άλλος. Την πήγε την Κρίστα στον δικηγόρο και τον συμβολιογράφο και του λέει τώρα σου γράφω διαμέρισμα. Τώρα. Τόσο καλή ήταν αυτή η Κρίστα, δεν μου. Μαλάκα, θα γινώσουν γκέι, δεν κάνω πλάκα. Γκέι, γιατί να γίνω. Δηλαδή, θα τη έλεγε, συγγνώμη, σε παντρεύομαι. Αν το αρνηθείς, γίνομαι γκέι και θα γινώσουν γκέι. Α! Κούκλα, όχι κούκλα. Όχι κούκλα, δεν υπάρχει. Ήταν τόσο κούκλα που πηδιότανε για. Και πολύ ευγένεια ψυχή. Ευγένεια ψυχή. Από την Πράγα. Κούκλα. Ο παπάς της τραπεζικός. Η μάνα της δικαστικός. Πολύ οξύμορο, ρε Μάρια. Και αυτή πηδιότανε για να παίρνει βίζιτα. Η μαμά της πανεπιστημιακός. Η μάνα της πανεπιστημιακός. Ο παπάς τραπεζικός. Πολύ καλή κοπέλα με αγνά συναισθήματα, αγνή καρδιά, καλονή. Και πηδιότανε για να παίρνει μεροκάματο. Ντύσιμο. Έλα, ρε Μάρια. Ντύσιμο στυλάτο. Ωραία. Η κομβική ερώτηση είναι η εξής. Πέρα από το. Ήρθε εδώ για ένα μήνα διακοπή. Άλλο λέω. Πέρα από το πήδηγμα και το μεγεμελέ που κάνατε. Και το τι έγινε την άλλη. Εγώ πήγα και. Να σου πω. Και με αυτή που την είχε. Άλλο λέω, άλλο λέω. Πήγα και με αυτή που την είχε. Με την τσατσά πήγες εσύ. Και με την τσατσά. Η οποία ήταν μια κούκλα τσέκα γύρω στα 35 εκεί. 35? 35. Κρίστα πόσο ήταν δηλαδή. Φαντάσου, φοιτήτρια που τελείωνε. 24 ας πούμε, 25. Ναι, 25, το πολύ 25. Το πολύ 25. Να ρωτήσω. Κούκλα, άστο. Τις κάνανε μαλάκα γνωστό, δηλαδή στο λέω με τώρα μην πω μαλάκα, το, από ποιος μου το είπε. Από τον Μπελέ. Με δικηγόρο και συμβολεογράφο, της λέει ένα διαμέρισμα τώρα δικό σου βάζω υποπάρτο στυλό, υπογραφή. Ωραία. Για ποιο λόγο αφού ήταν κουκλάρα, μουνάρα, κοριτσάρα, τέλος πάντων. Και, όλα, και με οικονομικό υπόλοιπο. Όλα σε άρα. Ναι, ναι. Και προφανώς οικονομικά καλοστεκούμενη ναι, από την οικογένειά της ναι, με τραπεζικό και ακαδημαϊκό. Για ποιο λόγο το έδινε επιπληρωμή. Είναι η φάση έτσι ρε, το κάνουν αυτό πολύ στην Ευρώπη. Κάνουμε. Αν γουστάρουν με κάποιον, πηγαίνουν σε φάση με λεφτά. Όχι μάρε, αν δεν έχουν οικονομικά προβλήματα, πάνε με κάποιον επειδή γουστάρουν να πηδηχτούν. Όχι για το διαφορετικό του. Τι να σου πάνε και ρώτα. Είναι γνωστό. Τι να ρωτήσω ρε, πιο γνωστό είναι ρε μαλάκα. Είναι γνωστό αυτό. Γνωστό, συνηθίζεσαι στην Ευρώπη. Πάμε πηδιούνται για χαρτζηλίκι. Αυτό όντως. Ενώ δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Θέλω να πω ότι τη στιγμή που δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, το να σε δει έξω σε ένα μαγαζί, το να σε δει έξω να γουστάρει και να πάει να. Άλλο αυτό, να πάει με ένα λόγο. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό, λέω. Το καταλαβαίνω. Το οξύμορο είναι ότι από τη στιγμή που είναι. Έχει ας πούμε όλο το πακέτο που λέμε. Όλο το πακέτο. Για να μην ζητάει από τους γονείς της ρε Κούστη. Με συγχωρείς για να μην ζητάει από τους γονείς. Ας πήγε να δουλέψει εδώ σε ένα μαγαζί υποδοχή. Δεν και τι να δουλέψει, δεν θέλει ρε Κούστη. Τι να δουλέψει, τι να δουλέψει αυτή η κοπέλα ρε μαλάκα, εντάξει. Συγγνώμη, όταν το δίνεις επιπληρωμή δεν θεωρείται δουλειά. Σου λέω. Άλλο αυτό. Το αρχαιότερο επάγγελμα. Ναι, μαλάκα αυτή, να σου πει. Πρέπει εκείνη τη μέρα να πήγε με τον Παναγιώτη. Με εμένα. Άντε να πήγε, δεν ξέρω αν πήγε με άλλους δύο. Κάνει να ρωτήσω πόσα θα δώσατε. Δραχμές τότε. Δραχμάς δίδω.
Ναι, ρε φίλε, πόσο ήταν η τάριφα, ας πούμε. Α, αυτό λέω τον Παναγιώτη. Θυμάμαι. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος δεν μας βλέπει. Μας βλέπει, να παρέμβει. Παιδιά, Παναγιώτη, άμα βλέπεις, στείλε ρε εσύ. Στο Χατζηνάκη, ένα μήνυμα για σένα δεν βγαίνει. Δεν πρέπει να βγαίνει. Μία στα 100 βγαίνει μήνυμα σε μένα. Καλά, κλείσει για να βγει. Κάμισε εδώ κάτω. Γιατί όσες φορές μιλάμε στο τηλέφωνο βγαίνει. Εδώ με από εδώ μέσα. Α, ο, συγγνώμη, έξω. Όχι, ρε, όχι, ρε, παλικάρι. Δεν σου πάτε. Εντάξει. Εδώ πέρα σε μένα χτυπάει μία στις 10. Εδώ. Για ποιο λόγο δεν βγάζει Φώτη? Δεν έχει κίτρινες, έκανα λάθος εγώ, Νικιώτη. Δεν έχει κίτρινες, μπερδεύτηκα γιατί οι κίτρινες μηδενίζονται στα play-off, έκανα εγώ λάθος, φίλε. Αλλά τον Ιωαννίδη πρέπει να τον βγάλει ο Τέριμ. Θα τον βγάλει νομίζω, τώρα ήρθε η ώρα να τον βγάλει. Μου κάνει, σου λέω, είναι οξύμορο πολύ το να έχει όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Ναι. Λες τώρα, άρα, κοριτσάρα, ναι, παρουσία, ευγενική, ναι, μου λες χιλιαδιό μου. Και μου είπε για ταξίδι, μου είπε για το Λονδίνο, μου είπε, μιλούσαμε για α, μουσική. Α, έχει ταξιδέψει κιόλας. Για μουσική. Ρε, κοπέλα, μιλούσα. Ξέρεις πόση ώρα μιλούσαμε. Με την κοπέλα μίλησα περίπου. Στα άλλα μέρη που επισκέφτηκε. Στο σπίτι του Παναγιώτη έγινε αυτό. Ναι, ναι, όχι, αυτό, δεν θέλω, ναι, το. Μου άνοιξε αυτή. Στις άλλες χώρες που επισκέφτηκε. Πόδι δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Συγγνώμη, πα πει. Δεν ξέρω, μαλάκα ρωτάω. Από την κοπέλα τώρα, συγγνώμη, όταν πήγε εγώ στο Λονδίνο, πηδήχτηκε. Τι αντιπώτικο. Ρε φίλε, ακαδημαϊκά ρωτώντα που θα έλεγε και ο ακαδημαϊκό. Που θα έλεγε και ο ακαδημαϊκό. Τι εννοώ. Σαν πληροφορία το κάνει μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή κάνεις ζηταβή μόνο στην Ελλάδα ή κάνεις και στο Λονδίνο, ας πούμε. Καταρχάς ευνηδιάστηκα. Παράδειγμα λέω. Καταρχάς σαφώς ευνηδιάστηκα. Η κλήση σας προωθείται. Τι ακούγεται, ρε. Μάριε, θυμάμαι μέρα και κλαίω. Κράτησες επαφή? Όχι, τίποτα, φίλε, όχι. Τίποτα, όχι. Δεν έχεις κρατήσει επαφή? Γιατί κατάλαβες. Έξω ο Ιωαννίδης μέσα σπόρα. Κατάλαβες ποια λέει. Τι? Για τη Μέλα, ρε, ακόμα στο. Α, συγγνώμη, ρε φίλε, νόμιζα για την. Όχι, όχι. 35 χρόνια. Κάτσε 71, βγάζει μέσα σπόρα. Ναι, ναι. Βγάζει Φώτη. Έξω Ιωάννης μέσα σπόρα. Θέλω να. Θα κάνουμε, παιδιά, θα κάνουμε εκπομπή βραδάκι, χαλαρό, αφού έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Να τα πούμε αυτά όλα γιατί ο Μάριος έχει πολύ ψωμί. Με την 35άρα έχει κρατήσει επαφή. Ποια είναι η 35άρα? Η τσατσά που στην έκανε. Τότε, όχι, ρε, είχα ένα τηλέφωνο του, τα έχω χάσει. Ξέρεις από τι μιλάμε τώρα, πότε γίνεται αυτό. Όχι, πού να ξέρω. Από μέσα 90's. Μέσα 90's. Α! Εδώ έχω χάσει τηλέφωνο, ψάχνω να βρω φίλου, καλού φίλου έχουμε χαθεί. Μάλιστα. Άντε στον goal του τη City. Ποιο που το βάζει, τον goal τη City, θες? Ο Ρόδε. Δεν έχω ιδέα. Ιδέα δεν έχω. Αν όχι, μου απάντησε προηγουμένως. Όχι, όχι. Δεν έχω ιδέα. Πάνω έβλεπα για να δω. Και μπλαντέ. Ο Παπαδόπουλος έχει πει ότι η Κρίστα. Στη θέση του Χουαντέρ. Ακούς. Ότι η Κρίστα δεν μιλούσε γρήγορα αγγλικά. Ποιος το λέει αυτό? Ο Παπαδόπουλος. Καλά, εντάξει. Και πώς μιλούσα εγώ, ρε Παπαδόπουλε, στα τσέσικα. Ξέρεις τσεχικά? Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω πώς είναι η Τσεχία στα τσέσικα, ρε Πούστη. Δεν ξέρω πώς είναι η Πράγα στα τσέσικα. Μπερνάρντο Σίλβα έβαλε τον κόλ της. Α, τι να τον κάνω. Έχασε 2-3 με την Σαμπόρι Μαδρίτη. Η αλήθεια είναι, θα κάνετε εκπομπή 2 ώρες για να ακούσουμε. Τι λες, ρε φίλε, θα κάνουμε εκπομπή εδώ με. Έλα, καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Έλα, ρε φίλε. Τι κάνεις? Καλά. Το σήκωσε. Πες να το σηκώνει το τηλέφωνο και σε μένα. Μαλάκα, πέθανε ο Πέρος. Δεν σ' ακούω καλά. Ποιο χωρέστο, πέθανε ο Πέρος. Μας ακούς. Ρε εσύ, ακούω πολύ βαθιά. Τι βαθιά, ρε, βάλε καλά το ακουστικό, μας ακούς? Εγώ μια χαρά το ακουστικό, εσύ μιλάτε από μακριά. Εμείς μαλάκα εδώ είμαστε, δίπλα στο μικρόφωνο. Πάνω στο μικρόφωνο είμαστε. Δεν σ' ακούω, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ρε φίλε. Ακούω δύο φωνές. Τρεις είμαστε. Να δω, θα καταλάβω τώρα αν ακούει ή όχι. Ο Πάοκ δίνει όλο φιλικά. Του Πάοκ όλα είναι επίσημα. Του Πάοκ είναι όλα επίσημα. Α, δεν ακούσα! Όχι, όντως δεν ακούω καλά. Τα πρώτα λόγια δεν τα κατάλαβα. Τώρα με τα φιλικά κατάλαβα ότι Πάοκ Μπρις 0-2 φιλικό για να. Επειδή πήγε ρε παιδί μου και ποια ήταν η ευρωβουλευτής εκεί και τα λοιπά με το Κατάρ, ιστορίες, τον Αντάλλο. Ναι. Το βελγικό ηθικό να ανέβει. Ναι. Δεν μου λες εσύ. Λέμε εδώ τώρα πάλι για την Κρίστα και ο κόσμος ρωτάει. Η ποδοσφαιρική ιστορία χρωστάει ένα ευρωπαϊκό στην Πριζ. Ωραία, άσε την Πριζ τώρα. Άσε την Πριζ και πάμε στην Τσεχία. Όχι στην Πλιζέν, στην Κρίστα. Καταρχήν, μιλούσε αγγλικά η Κρίστα. Εσύ είχε πει δεν μιλούσε. Φίλε. Έλεγα no και νόμιζε κανείς ότι δεν άνοιγε την πόρτα, τέτοια πράγματα. Ούτε το no ούτε το yes ήξερε. Ούτε το no και το yes δεν ήξερε. Συγγνώμη.
Συγγνώμη, είναι ο Φρουρός δίπλα σου. Ναι, εγώ είμαι. Τον αγαπάω πάρα πολύ με τα φιλικά Ολυμπιακά αισθήματα που έχει. Πάρα πολύ τον αγαπάω. Γελάει φοβερός. Πότε θα σε δω, ψυχούλα. Άρα το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Πότε θα έρθω μετά το τέταρτο παιχνίδι, γιατί 3-1 θα σας κάνει η Μακάμπη και να πούμε τι έφτεξε για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four του Βερολίνου. Μαλάκα Παναγιώτη, ξέρεις πόσα πρωινά σας άκουγα με τον Μάριο στο κάτω όπως η Βικτόρια, μαλάκα. Σε παρακαλώ, θέλω οπωσδήποτε να σε συναντήσω. Πάμε σε άλλο επεισόδιο φιλοφρονήσεις, εδώ στο θέμα μας. Αλλά σε θέλω... Φιλοφρονήσεις. Είναι η λατρεία προς το πρόσωπό μου. Μην πετά παραποιήσει τα πράγματα, ρε Βασίλη Κατσινάκο. Δηλαδή, Αθήνα, πάθω, άκαρε, μαλάκα, με 25.000 κόσμο. Θα χάσει το 71-0. Και ακούγεται Άρης. Να πάρει με 2-200 το Βόλο, να πηγαίνει εσύ να του χάνει το άκα. Δεν πειράζει. Καλά, εντάξει. Να πηγαίνει εσύ να του χάνει. Λοιπόν, λέγε λίγο, ρε μαλάκα. Αυτό με το Μήλο λέει ότι δεν θυμάσαι καλά. Του το πρόσφερε το Μήλο, λέει η Κρίστα. Φίλε. Ήμουν στο σπίτι μου, του τηλεφώνησα, έλα από εδώ, άνοιξε το ψυγείο μου και πήρε ένα Μήλο και το δάγκωσε μπροστά μου. Είναι η παραποίηση της ιστορίας από τον Ασλαμά, το κλασικό πράγμα. Είναι η κακή ιστορία, απλά κάνει την πλάση όπως θέλει, ρε παιδί μου. Ναι. Άρα το έπλασες, λέει ο Ασλαμάς εδώ πέρα το έργο, με το Μήλο. Αυτή πήρε ένα Μήλο, το έφαγε και ο Ασλαμάς το έκανε ότι το πρόσφερε. Αυτός είναι ικανός να πει ότι είναι αρδάκινο, φίλε. Πρώτα απ' όλα έχω θυμάσει το Μήλο. Το Μήλο ήταν πράσινο. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μπορεί, η ιστορία μπορεί. Πάντα με τον Ασλαμά, άκουσε με λίγο, επειδή μας βλέπει, σας βλέπει και κόσμος, έτσι. Ναι. Οι ιστορίες του Ασλαμά είναι, ισχύουν όλες. Όλες. Τέλος πάντων το 99%. Άντε το όχι το 99%, το 13%. Ναι. Okay. Πάντως ισχύουν. Απλά. Παραποιεί την ιστορία, τις ιστορίες τέλος πάντων σε βαθμό, ρε παιδί μου, που να λένε δεν μπορεί, ρε παιδί μου, είναι ψέματα. Κάτσε, Παναγιώτη, ρε μαλάκα, τώρα να σου πω. Καταρχήν περίμενε. Ισχύει το βιογραφικό της Κρίστα ότι έκανε βίζιτα από χόμπι ενώ είχε πατέρα τραπεζικό και μητέρα πανεπιστημιακό και ήταν ευκατάστατη και ήταν κούκλα και έκανε βίζιτα από χόμπι. Αυτά είναι στο μυαλό τα πράγματα. Λέει, τι να πω. Στο μυαλό του απλά, αλλά δεν ήταν έτσι. Μαλάκα, τι expose είναι αυτό. Ρε φίλε, υπήρχε περίπτωση να σου πει ότι είναι περιπτερού η μάνα της στην Πρατισλάβα και ο μπαμπάς της. Γιατί ρε φίλε, έχω πάει με βίζα που ήταν από πάμφτωχη οικογένεια. Τι σχέση έχει. Ου! Θέλει να ανεβάσει και τη γυναίκα, κατάλαβες. Άρα λες ότι αυτά είναι τώρα... Άλλο επίπεδο, κατάλαβες. Τι σχέση έχει, ρε μαλάκα. Στο μια κοπέλα να είναι όμορφη, από το να είναι πλούσια και φτωχή, τι σχέση έχει. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Πριν κάνεις τρεις ερωτήσεις και άλλο ψέματα, πες μου μια ιστορία, ρε φίλε, που θα σου πει ο μπαμπάς της είχε μαγαζί με σουβλάκια και η μαμά της, ας πούμε, ήταν, ξέρω εγώ... Είναι αλήθεια ότι είχε έφεση σε γονείς τραπεζικών δικαστικών, είναι αλήθεια, έχει μια έφεση σε αυτές ο Μάριος. Τι σχέση έχει, ρε πούστη, έχω πάει με κοπέλα πάμφτωχη, ρε πούστη, τι λες. Δεν μας έχεις μια ιστορία, ρε μαλάκα, εδώ με πάμφτωχη, κοπέλα. Δεν προέκυψε. Μόνο των πλουσίων, ναι. Δεν προέκυψε. Ότι είχε ιστορίες με γυναίκες επίπεδου κτλ. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Εγώ θα σου πω, ρε παιδί μου, ότι λέει αλήθεια. Δεν λέει ψέματα. Ναι. Απλά οι ιστορίες οι άλλες, τέλος πάντων, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει, ρε παιδί μου, ότι έχει μαγαζί με πλακάκια. Όχι ότι έχουν πρόβλημα. Ξέρω εγώ ότι έχει περίπτερο μπαμπάς της. Ξέρω εγώ στον Μπρούνο. Δουλεύει ο δοκαθαριστής, ξέρω εγώ, ναι. Να βγει το Μήλο στο τηλέφωνο να μας πει την αλήθεια. Παναγιώτη. Το επίπεδο και να πει και ιστορίες, ρε παιδί μου, για συγγραφείς, ποιητές κτλ. Θέλει να πει την ιστορία του, ρε παιδί μου. Άρα δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς. Επειδή εδώ τόση ώρα εγώ δεν την ήξερα την ιστορία και ρωτάω τώρα το Μάριο και μου λέει, λες δεν ήξερα αγγλικά. Ο Μάριος ξέρει τσέχικα, ρε φίλε. Πώς συνεννοήθηκαν. Πώς έμαθε για τους γονείς της, αν είναι τραπεζική ή δικαστική τέτοια. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Αφού δεν μιλούσε αγγλικά αυτή. Και σωστό. Και κάτι άλλο. Δεν μου λες, Παναγιώτη. Κάτι άλλο, περίμενε λίγο. Πολύ βασικό. Έφερε ο Νταβάς αρμόνιο. Όπα. Δεύτερη ερώτηση, μισό λεπτό. Εδώ ο Μάριος τώρα μου είπε ότι την κοπέλα αυτή σας τη σύστησε άλλη κυρία. Ρώτα, λάθος το κάνεις έτσι. Τι. Ποια είχε την Κρίστα. Ποιο άτομο είχε την Κρίστα. Εγώ τυχαία, εμένα τυχαία μου ήρθε στο σπίτι. Εντάξει. Όχι. Μήπως τα μπερδεύει τώρα, δεν είναι. Όχι, τα μπερδεύει τι ιστορίες. Γιατί μου λέει. Λέει ότι πήγε και με την τσατσά της Κρίστας, λέει ο Μάριος. Ναι, ναι. 35 κιόλας. Μπερδεύει τις βίζες, ρε φίλε. Όταν έχεις πάρει 100 βίζες στη ζωή σου.
Ωραία. Γελάει. Ωραία, ωραία. Έμαθε ποιο πέθανε, έτσι. Ποιο πέθανε. Βούηξε η πόλη. Ο Αλέξανδρος ο Πέρος, φίλε. Ο, πάει το flip side. Το flip side πάει. 60 ετών. Τι γίνεται. 59 με 61, ναι. Έφυγε σε Παρασκευή βράδυ. Έφυγε. Παρασκευή απόγευμα εκεί. Με πήρε ο Σμπέθερο. Μου στείλε μήνυμα ο Σμπέθερο. Το Σμπέθερο, πώς το λένε τον Αριανό. Το Σμπέθερο. Πώς. Βλάση. Ο Βλάσης, μπράβο. Ο Συμπέθερος. Εντάξει. Γιατί μου έστειλε, λέει, Μάριε, πες μου ότι είναι ψέματα για τον Αλέκο. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, Παναγιώτη. Πάρε, Μαριού. Είχες άλλη ερωτήση. Νόμιζα οι δυο σας τα ρε, Χατζηνάκο, με το φρουρό. Εδώ και, όχι, είναι εδώ και ο Όχι, και εγώ είμαι. Η τρίτη ερώτηση είναι πότε θα δεσμευτείς τώρα, πότε θα βρεθούμε εδώ. Όποτε θες, σου είπα. Μόλις τελειώσει, να τελειώσει τα μάτς. Μετά το 3-1 της Μακάμπη, τι έφτιαξε και δεν πήγε ο Παναθηναϊκός. 3-1 της Μακάμπη θες, κουφάλα, κουφάλα. 25 φράγκα Μακάμπη είχε, φίλε, πριν δύο μήνες. Γελούσε όλο το τσάτ μαζί μου. Η Μακάμπη χάνει 40 πόντους στην ΕΦΕΣ. Καλά. Βιντεοκλήση από το Βερολίνο θα σε πάρω, ρε κουφάλα. Άντε, ωραία. Σε μου λες το Βερολίνο το είχατε σηκώσει ή είχατε χάσει τον Ολυμπιακό. Πάντως. Όχι, αλήθεια, δεν θυμάμαι. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Το κύπελο, γιατί στο Τελαβίδι νομίζω τρέχατε εκεί πέρα. Κάτι θυμάμαι εκεί στο κάτι και εκεί. Καλά, και το σηκώσαμε με τη Μακάμπη στο Παλατάκι, στο δικό σας. Τώρα Παναγιώτη, με συγχωρείς κιόλα. Αν μιλάς εσύ για μπάσκετ στον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Ξέρεις ότι έχω πάνω τη Μακάμπη. Σοβαρά. Έξω το γήπεδο. Ναι. Ήμουν στο Final Four. Έξω από το γήπεδο, φίλο μου που με έβαλε μέσα, με έβαλε. Μου έδωσε εισιτήριο και μπήκα μέσα. Δεν το πούλησε εισιτήριο, παρακαλούσε ο Παναθηναϊκός 500 ευρώ. Και δεν το έδινα, φίλε. Επίσης, κάτι. Ένα άλλο τζούσι θα σου πω. Εφεάθησε νυχτερινό μαγαζί της πόλης με τον Αργάμιση το νέο σας μεταγραφικό απόκτημα στο μπάσκετ, έτσι, να ξέρεις. Βασίλη, Kill Bill. Αμάντρεσης, είπε η κοπέλα, my dad, Eurobank, my mom, Harvard και συνεννοήθηκαν. Τεράστιο skill bill απλησίαστο. Άκουσες, Παναγιώτη. Άκουσα, ναι. Εφεάθη, ναι. Το καινούργιο σας απόκτημα. Δηλαδή δεν άργησε, δεν άργησε να... Και εγώ μας εμείς να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Α, όχι, όχι, εντάξει. Όχι, απλά το λέω ότι δεν άργησε να γνωρίσει την ερωτική Θεσσαλονίκη. Μια ερώτηση, μπαμπαμ θα μου απαντήσει. Δεν χρειάζεται ούτε, ξέρεις, να το πλατιάσει, ναι, ρε παιδί μου, ναι, την κουβέντα κτλ. Μπαρτζόκας Γιαννακόπουλος, ποιος έχει δίκιο. Ποιος έχει δίκιο σε ποιο πράγμα, στα Πουσλουκιά. Σε όλο αυτό που γίνεται, ρε, κανείς, εδώ και δύο χρόνια. Κανείς, μάλιστα. Κανείς. Και για μια δεύτερη και τελευταία ερώτηση. Είναι καλός άνθρωπος ο Μπαρτζόκας. Καλός άνθρωπος. Πού να το ξέρω αν είναι καλός άνθρωπος, ρε φίλε, τι εννοείς. Είναι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι στην προσωπική του ζωή. Τους ανθρώπους που βρίζουν, εγώ τους έχω σε εκτίμηση. Όχι. Για μένα δεν παίζει ρόλο το. Για μένα δεν παίζει ρόλο το Πουστούλουκι, το είπα κιόλας. Το Πουστούλουκι, εγώ ίσα. Τους ανθρώπους που βρίζουν, επειδή τους θεωρώ εξωστρεφείς και το βγάζουν εκείνη την ώρα, τους θεωρώ καλούς ανθρώπους. Προπονητής πάντως είναι καλός. Δεν μιλάω για προπονητή, για άλλο πράγμα. Επειδή εσύ. Λες, ρε παιδί μου, ότι μιλάς με κόσμο στον Γκίζη που είναι κοκκινοκρατούμενο εκεί πέρα τον Γκίζη. Εντάξει, κάπου παραθυνακού εκεί πέρα. Κοκκινοκρατούμενο. Του έχουν πει, ρε παιδί μου. Κοκκινοκρατούμενο. Το Γκίζη δύσκολα να επαναγγείλει. Άρε φρουρό, τελάσπιο. Άντε, θα τα πούμε. Τα λέμε, Παναγιώτη. Γεράρε, να σκαλά πάμε. Εμπίωση Λαμία ή έμεια έγινε 08. Όχι, θα σβήσει έτσι. Α, να το! Ομον, μαλή Λαμία! Ο Τσιλούλης χτυπιέται. Χτυπιέται που δεν έχει βάλει γκολ ο Τσιλούλης. Χαιρετούμε. Τα λέμε, Παναγιώτη. Φιλιά. Λοιπόν, λύσαμε και τα θέματα εδώ. Άλλη μια φορά, Παπαδόπουλος διέψευσε ασλαμάδο. Μαλάκα, expose έκανε. Τι expose εσύ. Σε διέψευσε... Expose έκανε. Τρολάρι εσύ. Τρολάρι ότι είναι κοκκινοκρατούμενο. Τρολάρι. Ναι. Είναι ιδιαίτερο το χιούμορ του Παναγιώτη. Την Παρασκευή μου είπε άνθρωπος, ο πολύ πρωτοχέρι, ο Γιαννακόπουλος στην εξομπασκετική του ζωή, ναι, απίστευτα ήρεμος και ευγενικός.